κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Τη φορά και σήμερα, κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Πάμε γρήγορα να καλησπερίσουμε τη Σταυρούλα Τηλούρου. Καλησπέρα, Σταυρούλα. Καλησπέρα. Πάμε γρήγορα να συνδεθούμε γρήγορα με τον Ανδρέα Καραγιάννη. Καλησπέρα, Ανδρέα Καραγιάννη, και σε σένα. Κοντά μα έχουμε το γνωστό δικηγόρο, τον κύριο Ιωάννη Ζωγράφο. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Ζωγράφο. Καθώς επίσης έχουμε και τη χαρά τηλεμονή σε πάρα πολύ λίγο. Πάμε. Καλησπέρα, καλησπέρα, χαρά. Καλησπέρα, χαρά. Να σε βλέπουμε και τη χαρά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, γρήγορα να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας και πάμε να δούμε το τι ακριβώς έχει συμβεί με τη δικαστική διαμάχη της Όλγας Κεφαλογιάννη, της Υπουργού, μαζί με τον πρώην σύζυγό της. Βρεθήκανε πάλι έξω από τα δικαστήρια και βλέπουμε ότι αυτή η διαμάχη αγριεύει. Το είχαμε πει και την Παρασκευή ότι είχαν ήδη πάει την Παρασκευή στα δικαστήρια και ότι είχε πάρει αναβολή η δίκη και θα συνεχιζόταν σήμερα. Τις επόμενες ώρες ή αύριο το πρωί αναμένεται να κριθούν οι αιτήσεις της προσωρινής διαταγής που έχουν καταθέσει στο πρωτοδικείο τόσο η κυρία Κεφαλογιάννη όσο και ο κύριος Μάτσας με θέμα την προσωρινή επιμέλεια των παιδιών. Οι αιτήσεις λοιπόν αυτές συζητήθηκαν και οι δύο σήμερα γιατί είναι διαφορετικά. Ότι ζητάνε τα δύο μέλη. Η κυρία Κεφαλογιάννη, υπουργός του τουρισμού, ζητάει λοιπόν με αίτησή της την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών, ενώ ο συνθέτης, ο κύριος Μάτσας, πρώην σύζυγος πλέον, βέβαια δεν έχει βγει το δικαστήριο, αλλά εντάξει, στην ουσία είναι. Ναι, ο πρώην. Ο πρώην, ναι, ζητάει συνεπιμέλεια των παιδιών. Δεν έκανε καμία δήλωση η κυρία Κεφαλογιάννη στις κάμερες, ούτε ο κύριος Μάτσα σήμερα. Ναι. Θυμόμαστε βέβαια και την Παρασκευή ότι ήταν εμφανώς φορτισμένη. Αυτό που ζητάει είναι να έχει την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών. Ανδρέα Καραγιάννη, βλέπεις, είναι περίεργα τα πράγματα. Κοιτάξτε, το θέμα της επιμέλειας είναι σαφές. Είναι το ιδανικό, γι' αυτό έχει οριστεί και ο όρος ο νομικός πλέον το συνεπιμέλεια και είναι το σύνηθες ότι και ο μπαμπάς και η μαμά μπορούν ισόποσα να έχουν τα παιδιά μέσα στην εβδομάδα, εκτός κι αν συντρέχουν κάποιοι πολύ σπουδαίοι λόγοι αποτρεπτικοί για τη μία ή την άλλη πλευρά στο να μην τα έχει. Αυτοί όμως οι λόγοι δεν γνωρίζουμε αν συντρέχουν στη συγκεκριμένη οικογένεια, δεν γνωρίζουμε αν η μία πλευρά δεν επιθυμεί να υπάρχει συνεπιμέλεια. Προφανώς δεν επιθυμεί, προφανώς θέλει να έχει την αποκλειστική επιμέλεια η κυρία Κεφαλογιάννη. Αυτό φαντάζομαι θα το υπερασπιστεί και θα το υποστηρίξει με διάφορους νομικούς όρους και με κάποιους λόγους τους οποίους θα δείξει στο δικαστήριο. Είναι κρίμα και στενάχωρο πάντως. Έχουν ακουστεί κάποια πράγματα γενικότερα βέβαια και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Εν πάση περιπτώσει, για να το πούμε έτσι λίγο πιο μαζεμένα, γιατί έχουν ακουστεί πολύ άσχημα πράγματα, η κυρία Κεφαλογιάννη λέει ότι ο κύριος Μάτσας στην ουσία ήταν απόν. Δεν είχε ασχοληθεί ποτέ με τα παιδιά. Καλά, έτσι λέει αυτή η έτσι λέει, ναι. Και από την άλλη μεριά, ο κύριος Μάτσας λέει ότι υπήρχαν έντονοι καυγάδες και πολλά προβλήματα από τη μεριά της κυρίας Κεφαλογιάννη, που είχε παράλογες απαιτήσεις. Μάλιστα. Το θέμα εδώ πέρα είναι ότι αυτή η διαμάχη φουντώνει μέρα με τη μέρα ακόμα περισσότερο. Και μένουμε εδώ. Πάμε τώρα. Πάμε τώρα να δούμε. Έχουμε παιδιά τα καινούργια γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ να τα δούμε. Πάγουν κυρία Λούρδο, τα καινούργια γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, έχουμε φωτογραφικό υλικό. Όχι, το έχει για τα καινούργια γραφεία του Κασελάκη, μάλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά, σωστά. Κασελάκης λοιπόν νίκιασε λίγο υπερπολιτελή γραφεία. Ναι, όντως. Νίκιασε ένα τεράστιο χώρο γραφείων, 1500 τετραγωνικών στον Ταύρο, τον οποίο Φίλιππ επιπλώνει για να τον φιλοξενήσει μέχρι τις δεύτερες εσωκομματικές. Υπερπολιτελή δεν τα λες, βλέποντας. Ορίστε.
Λέω, κάποιοι λέγανε ότι ήταν υπερπολυτελέστατα και πανάκριβα. Όχι, πολυτελή. Μιλάμε για μεγάλο χώρο. Είναι 1500 τετραγωνικά. Πολυτελή δεν είναι. Τώρα δεν ξέρουμε πώς θα τα κάνει, γιατί τώρα τα επιπλώνει. Πάντως είναι ένας χώρος 1500 τετραγωνικών, τον οποίο στο νοικιάζει μέχρι και τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών, για τις εσωκομματικές του εκλογές το θέλει. Τώρα, αν το συμβόλαιο νοικίασης μπορεί να επεκταθεί πέραν αυτής της ημερομηνίας, ποιοι είναι οι σκοποί του και αν η κίνηση αυτή είναι ένδειξη δημιουργίας νέου κόμματος από τον κύριο Κασελάκη, αυτά είναι ερωτήματα τα οποία θα απαντηθούν εν καιρό. Μάλιστα. Στο μεταξύ, το Σαββατοκύριακο να πούμε ότι άναψε νέα φωτιά ένα δημοσίευμα στη στήλη του Γιώργου Παπαχρήστου στα Νέα, που έλεγε ότι σε μια μάζοξη λίγων ατόμων την περασμένη εβδομάδα, ο Στέφανος Κασελάκης ρωτήθηκε γιατί δεν κάνει δικό του κόμμα και επιμένει να είναι υποψήφιος, αφού όπως λέει έχει κόσμο μαζί του. Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα, ο κύριος Κασελάκης φέρεται να απάντησε ότι στόχος του είναι πρώτα να εξαϊλώσει τον ΣΥΡΙΖΑ, να τον φτάσει στο μη περαιτέρω, δηλαδή στο 0,5% δημοσκοπικά, αν είναι δυνατόν, και στη συνέχεια να προχωρήσει στη δημιουργία ενός καινούριου ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ενός κόμματος που θα κινείται στην αριστερά, αλλά δεν θα έχει τις παθογένειες του σημερινού Μάλιστα. ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Οι 87 αντέδρασαν αναφέροντας ότι το δημοσίευμα επιβεβαιώνει ότι ο κύριος Κασελάκης είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία. Από την άλλη, ο κύριος Κασελάκης απάντησε σε αναρτησή του και είπε ότι και να ήθελα να εξαϊλώσω το ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορούσα. Αυτό το κάνουν, λέει, με τεράστια επιτυχία οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, είδαμε τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, βλέπουμε τη μάχη που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ και γίνεται το να δεις. Πάμε τώρα σε παντρολογήματα, γιατί βγήκε ο Φώτης Εργουλόπουλος, κυρίες και κύριοι. Για πρώτη φορά υπήρχε η αντίδρασή του μετά το γάμο του με τον επιχρόνια σύντροφό του. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο ίδιος δημοσιογράφος και τι είπε και αν είπε. Για να ακούσουμε. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Γιατί το κάνατε τώρα το γάμο σας. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας, να ζήσετε. Βάτω ξανά να ακούσουμε. Για βάτω ξανά. Καλά. Γιατί το κάνατε τώρα το γάμο σας. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας, να ζήσετε κι εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Γιατί το κάνατε τώρα το γάμο σας. Στις κάμερες που μεσολάβω δεν είπε τίποτα. Βγήκε όμως στην εκπομπή του και αναφέρθηκε στο γάμο. Είπε τίποτα ουσιαστικό. Για πάμε να ακούσουμε. Όταν είχε γεννηθεί ο γιος μου, αμέσως μου ήρθε η πρόταση να κάνω την Πρισσίλα στο θέατρο Μπάντμιγκτον. Και το έκανα. Και τον έπαιρνα. Ήταν... πόσο να μηνών. Ήτανε. Μηνών. Ναι. 6 μηνών ήταν. Και τον έπαιρνα στο καρότσι, τον άφηνα πάνω στο... Όχι μόνο του. με το Βαγγέλη. Το άφηνα... Ευχαριστώ. το άφηνα πάνω στις κερκίδες, καθότανε και καθότανε μέσα σε, μια, σε ένα καρότσι και κοίταγε. Και έλεγα, αυτό θα του μείνει κάπως το μυαλό του. Εσύ την έχεις πάρει ποτέ σε... Ναι, έχει έρθει πάρα πολλές φορές. Ναι. Και το καλοκαίρι που κάναμε και περιοδία, έχει έρθει σε αρκετές και πρόβες, που της άρεσε πάρα πολύ και στην πρόβα και στις παραστάσεις. Είχε μάθει όλα τα τραγούδια απ' έξω. Τόσο μικρή. Ναι, της αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ναι. Και έκανε και χόρευε. Σε ψάχνει. Δηλαδή να κατέβεις, να ασχοληθείς μαζί της. Όχι. Όχι. Λοιπόν, είπε στον τηλεοπτικό αέρα χαρά λεμονή. Ναι, ουσιαστικά αυτό που είπε είναι... Εντάξει, ουσιαστικά ότι ακούσαμε, ότι τον έπαιρνε στο καρότσι, ήταν 6 μηνών, τον άφηνε πάνω στις κερκίδες και η Ευγενία Δημητροπούλου του ευχήθηκε να ζήσουν. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι ο σύντροφός του, ο οποίος πλέον... Ο σύζυγος! Ναι, ο οποίος πλέον είναι σύζυγός του, είχε λάβει μέρος στο Survivor Παταγωνία και αναδείχθηκε νικητής. Τότε είχε την περίοδο εκείνη ο Σεργουλόπουλος, ήταν στο Στάρ με τη Μαρία Μπακοδήμου. Η σχέση τους εξελίχθηκε πολύ γρήγορα και πέρα από τους κοινούς στόχους που είχαν, είχαν στην προσωπική ζωή, είχαν και στα επαγγελματικά. Γιατί το 12 αποφάσισαν να συνεταιριστούν μαζί, ανοίγοντας ένα μπαρ έστωραν στον Γκάζι, και μέχρι και σήμερα έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν και άλλα μαγαζιά στον χώρο της εστίασης. Να πούμε επίσης ότι πριν πάει ο συγκεκριμένος και να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο reality,
του Μέγκα, δούλευε ως dealer στο καζίνο του Λουτρακίου. Είχε πάει στο παιχνίδι, κέρδισε τα λεφτά, παρέμεινε λίγο ως εργαζόμενος ως dealer στο καζίνο του Λουτρακίου και με τα χρήματα τα οποία κέρδισε, κάνανε μαζί με τον Φώτη Σουγλόπουλο επενδύσεις και φτιάξανε το μαγαζί στο Γκάζι και κάποια άλλα καταστήματα. Και κάποια άλλα μαγαζιά πάλι στο χώρο. Πάντως, εγώ βλέπω ότι ο Σουγλόπουλος είναι ματσό, έχει και σπίτι στο Λονδίνο. Έχει και σπίτι στο Λονδίνο, ναι. Όχι στο Λονδίνο, στο Παρίσι. Στο Παρίσι, ναι. Το οποίο επισκέπτεται πολύ συχνά με τον σύζυγό του, έχει αγοράσει δικό του σπίτι εκεί. Είδες, ελληνική τηλεόραση, ε! Να χαλαρώσουν και σπίτι στο Παρίσι! Μπράβο! Έκανα, δεν νομίζω ότι αυτά τα απέκτησε από την κρατική τηλεόραση, μάλλον από τις επιχειρήσεις του τα απέκτησε. Αν περιμένει από την κρατική τηλεόραση, θα περιμένει πολλά χρόνια. Καλά, μην το λες. Είναι εντύπωση. Βγάζει τόσα λεφτά ένας κλουπιέρι στο καζίνο. Μα δηλαδή, κέρδισε στο Παταγωνία. Πήρε 150 χιλιάρικα είχε πάρει. Πόσο είχε πάρει. Ναι, και άνοιξαν τον μπαρ έστωρα στον Κάζι. Πήρε χρήμα από το Μέγκα τότε. Ήταν ο μεγάλος νικητής. Και άλλα μαγαζιά στη νυχτερινά στην Αθήνα. Μάλιστα. Δεν έχει δηλαδή μόνο ένα μπαρ έστωρα. Πάμε και στον άλλο γάμο. Πάμε από γάμο σε γάμο. Πάμε γιατί παντρεύτηκε και ο Δούκας. Βέβαια. Ο Δήμαρχος Αθηναίων. Παντρεύτηκε. Παρουσία του Αρχιεπισκόπου, ε. Παντρεύτηκε το Σάββατο λοιπόν, στην Θήβα ήταν ο γάμος, πάρα πολύ επώνυμη. Κλαρίνα ήταν η Γιώτα Γρίβα, λέγει εκεί. Ναι, βέβαια, Γιώτα Γρίβα, Κώστας Αγέρης. Υπήρχαν έτσι πολύ κέφι, μάλιστα κάποια στιγμή τους τα χάλασε και ο καιρός έβαλε πολύ κρύο, είχαν βγάλει σόμπες. Πάντως ο γάμος έγινε έτσι με μεγάλη επισημότητα, όπως είπαν πάρα πολλοί καλεσμένοι. Και φυσικά το ζευγάρι έκανε και δηλώσεις αμέσως μετά το γάμο. Για να ακούσουμε. Ζήσετε πάντα ευτυχισμένοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά και να περάσουμε όλοι πάρα πολύ όμορφα σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Πήγαν όλα καλά στο μυστήριο. Ωρα πάρα πολύ ωραία και ελπίζουμε και τώρα ο κόσμος που είναι εδώ και μας τιμάει να περάσει πάρα πολύ ωραία. Αρκετά άτομα οι καλεσμένοι σας τιμήσανε με την παρουσία τους, πώς νιώθετε? Μεγάλη χαρά, μεγάλη χαρά και θέλουμε πάρα πολύ να τα αποδώσουμε. Γνωρίζουμε ότι κάνατε πάρα πολλές προετοιμασίες και βοηθούσε και ο κύριος Δούκα. Ισχύει αυτό, ναι. Όσο μπορούσε ήταν μαζί μου σε όλη την προετοιμασία. Πήγαν όλα καλά όπως τα είχατε οργανώσει, όπως τα είχατε σκεφτεί. Για μένα ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Λεμόνι, είχαμε το γάμο του Δούκα, αλλά είχαμε και παρατράγουδα στο Πασόκ αυτή τη στιγμή με τον κύριο Δούκα να πρωταγωνιστεί. Εντάξει, στο Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε δεσμευθεί το βράδυ των εκλογών ότι θα δώσει ρόλους στους συνυποψηφίους του. Τώρα λοιπόν, τόσο ο Παύλος Γερουλάνος όσο και ο Χάρης Δούκας και η Άννα Διαμαντοπούλου αποτελούν μέλη της εννιαμελούς συντονιστικού πολιτικού κέντρου. Ουσιαστικά συγκρότησε ένα κέντρο το οποίο είναι... Άκου να δεις τώρα, υπάρχουν βολές από το Δήμαρχο και τις επιλογές προσώπων από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και για τη Διαμαντοπούλου που πήρε το πολιτικό σχεδιασμό. Πολιτική κόντρα και πρώτη κόντρα ισχυρή έχουμε μεταξύ Δούκα με Ανδρουλάκη, καθώς κατηγορεί τον Δήμαρχο Αθηναίων η Χαραλέο Τρικούπη ότι συντηρεί αχρίαστα το προεκλογικό κλίμα. Εντάξει. Αυτά λοιπόν είναι τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο εκεί. Μιας και πιάσαμε τους γάμους, πάμε και σε έναν άλλο γάμο. Πάμε σε έναν άλλο γάμο, κύριε μου, κύριε Καραγιάννη. Όπου εκεί σταμάτησε τη λειτουργία ο ιερέας, επειδή η κουμπάρα ήταν προκλητικά ντυμένη. Ακριβώς και πολύ καλά έκανε ο ιερέας το περασμένο Σάββατο σε εκκλησία της Παιανίας, ετελείτο το μυστήριο του γάμου. Κατά τη διάρκεια, ενώ η κουμπάρα που ήταν μεταξύ και άλλων κουμπάρων, γιατί δεν είχαν μόνο μία, πάντρευε το ζευγάρι, ενώ είχε εισέλθει στον Ιερό Ναό με μια εσάρπα πάνω από το φόρεμα το οποίο φορούσε, εν συνεχεία κατά τη διάρκεια του μυστηρίου αφαίρεσε αυτή την εσάρπα με αποτέλεσμα... Παιδιά, πού έχετε πάει, σε άλλο γάμο έχουν πάει, έχουν μπερδέψει τους γάμους εδώ στο κοντρόλ. Έχουμε πάει στο γάμο που διεκόπη. Για πες μας, ναι. Πλάνα εκκλησία. Πάμε παρακαλώ, σας ακούμε. Λοιπόν, επειδή λοιπόν ήταν μη αρμόζουσα η ενδυμασία της για Ιερό Ναό
πόσο δε μάλλον για, κατά την τέλεση του ιερού μυστηρίου του γάμου, το οποίο οι κανόνες προβλέπονται και από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και από τον Απόστολο Παύλο, το πώς πρέπει να είναι ενδεδειμένη μια γυναίκα ή ένας άνδρας εντός του ιερού ναού. Επειδή λοιπόν δεν ήταν ενδεδειμένη, με ευγένεια ο ιερέας σταμάτησε τη λειτουργία, την επέπληξε. Εκείνη λοιπόν αντιλήφθηκε το λάθος της, ντύθηκε, έβαλε πάλι την εσάρπα. Και στο τέλος την κάλεσε προς εξομολόγηση, την έβαλε κάτω από τον πετραχύλι, της επέβαλε επιτίμιο και μετανόησε για αυτή την πράξη της. Πάμε να ακούσουμε τον ιερέα τι λέει. Να ακούσουμε τον ιερέα, παρακαλώ. Να ακούσουμε τον ιερέα. Μια νεαρή κοπέλα δια την άσεμνη αμφίεσή της και εν συνεχεία αναγνώρισε το σφάλμα της και ήλθε αυτοβούλος και μπήκε κάτω από το πετραχύλι και εξομολογήθηκε και μετανόησε και της επέβαλα κανόνα. Ο Απόστολος Παύλος λέγει οι γυναίκες να προσεύχονται με αμφίεση σεμνή, στολίζοντας τον εαυτό τους με σεμνότητα και σοφροσύνη, όχι με περίτεχνες κομώσεις και χρυσά κοσμήματα ή μαργαριτάρια ή ενδύματα πολυτελή, αλλά με ό,τι ταιριάζει στις γυναίκες που λένε ότι σέβονται το Θεό, δηλαδή με καλά έργα. Το σώμα μας είναι οίκος του Θεού και οφείλουμε να το σεβόμαστε. Πάμε να καλησπερίσουμε παράλληλα και τον γνωστό δικηγόρο, τον κύριο Ιωάννη Ζωγράφο. Καλησπέρα σας, κύριε Ζωγράφη, και σε εσάς. Καλησπέρα, κύριε Καμπούρη. Καλησπέρα και στους υπόλοιπους του πάνω. Βλέπουμε το τι γίνεται στις εκκλησίες και πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο έχει πολλές φορές προκληθεί θέμα. Γιατί βλέπουμε, πηγαίνουν στο ιερό μυστήριο του γάμου ή της βάπτισης και πραγματικά υπάρχουν γυναίκες οι οποίες νομίζουν ότι έχουν πάει σε νυχτερινό κέντρο ή έχουν πάει κάπου αλλού και όχι στην εκκλησία. Θέλετε την άποψή μου? Βεβαίως. Καλά είναι αυτά, κύριε Καμπούρη. Τα πλάνα από την εκκλησία να βλέπουμε, παρακαλώ, κυρία. Θα είμαι λίγο αιρετικός εδώ πέρα. Καταπίνουμε την Κάμιλο και δηλίζουμε τον Κόνοπα. Τι σημαίνει αυτό? Έχουν περάσει τόσα και τόσα από την πατρίδα μας, στα οποία δυστυχώς έχει συμμετάσχει είτε λιγότερο είτε περισσότερο και η επίσημη εκκλησία. Να θυμηθούμε τις τάσεις επί COVID, να θυμηθούμε ότι είχαν ουσιαστικά καταργήσει τη δυνατότητα κάποιου να εκκλησιάζεται. Το «εν εκκλησίες ευλογείται το Θεό», κύριε Καραγιάννη, είναι γνωστό. Οι εκκλησίες όμως εκεί είχαν καταργηθεί και κάποιος είχε πει ότι εντάξει, δεν πειράζει και στα σπίτια σας να προσέχετε. Το ότι έχει παράπονα κάποιος από την εκκλησία δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι τα χλαπατσίμπανα μέσα και να βγάζουν το στήθος έξω οι γυναίκες. Σωστό. Άλλο σωστό έχουν παράπονα από την εκκλησία. Αλλά άλλο το παράπονο, άλλο το μέγιστο, άλλο το ελάχιστο. Βεβαίως όλα πρέπει να τηρούνται. Κατά την άποψή μου όμως έχουν περάσει πολύ μεγαλύτερα ζητήματα τα οποία έπρεπε να έχουν απασχολήσει την ιεραρχία και μάλιστα με τρόπο που να μην συντάσσεται τόσο πολύ ή τόσο κραυγαλαία, να το πω, με την κρατούσα εξουσία, έτσι ώστε να υπάρχει και η δυνατότητα να την κρίνουμε κι εμείς λιγάκι πιο επίοικος. Αυτή είναι η άποψή μου. Μάλιστα. Πάμε τώρα δύο λεπτά και να δούμε τι έχει γίνει στην τηλεόραση του Sky. Είδαμε όλοι, είδαμε στο The Voice, το γνωστό μουσικό reality, να εμφανίζεται ένα 18χρονο άτομο. Είναι η εγγονή, η τρανς πλέον. Angel ονομάζεται. Angel, ναι. Όπου είναι εγγόνη της αείμνηστης δούκισσας. Της θρυλικής δούκισσας. Πάμε να δούμε. Γιατί υπήρξαν αντιδράσεις ότι τι γίνεται, ότι υπάρχει πάλι, προσπαθείτε να προωθείτε μια συγκεκριμένη woke agenda και μέσα από το συγκεκριμένο reality του Sky, ωραία, πραγματικά έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές αντιδράσεις. Άλλοι φυσικά έλεγαν το πόσο υποστηρικτική ήταν η οικογένεια της Angel, ναι, όπου ήταν η μαμά μαζί, στήριζε το παιδί της. Κάποιοι άλλοι λένε ότι δεν θα έπρεπε να προβάλλονται στα νέα παιδιά αυτά τα πρότυπα. Γενικότερα έχει δημιουργηθεί μία σύγχυση, η οποία αυτή η σύγχυση έχει φτάσει σε όσους μπαίνουμε στο διαδίκτυο, είδαν το πώς είχαν μοιραστεί οι τηλεθεατές, πώς είχαν μοιραστεί οι πολίτες της χώρας. Ανδρέα Καραγιάννη, πες μας για αυτές τις αντιδράσεις. Κοιτάξτε, είναι σημεία των καιρών. Έχουμε τονίσει ότι από τη στιγμή που η woke agenda έχει καλά κρατεί και έχει εισβάλει για τα καλά
και στην Ελλάδα, σε μια ορθόδοξη χώρα όπου από το Σύνταγμα, από το άρθρο 3 προβλέπεται ότι είναι μια χριστιανική χώρα στην οποία η ορθόδοξη εκκλησία είναι η κρατούσα. Αυτό δεν φαίνεται να το σέβεται κανείς. Βλέπουμε λοιπόν τέτοιου είδους φαινόμενα. Εγώ δεν αμφισβητώ ότι η συγκεκριμένη κοπέλα μπορεί να έχει κάθε χέγγιο και φωνή έτσι ώστε να τραγουδήσει. Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Όμως δεν πάβει να είναι ένα νέο φαινόμενο το οποίο δεν είναι εξοικειωμένη ακόμα η ελληνική κοινωνία. Και εξού, εξ αυτού και οι αντιδράσεις οι οποίες αποδίδονται στο συγκεκριμένο σοου. Να πω όμως, παλαιότερα είχαμε ένα ωραίο παράδειγμα τα οποία δυστυχώς τα παρουσιάζουν ως γραφικά. Είχαμε ανθρώπους, νομίζω, σε ίδιο σοου πάλι, νομίζω στο X Factor ήταν πάλι, ένα νέο παιδί το οποίο πήγε και τραγούδισε ένα τραγούδι για έναν Άγιο, νομίζω για τον Άγιο Εφραίμ, για την πίστη μας, δεν θυμάμαι. Και ενώ ήταν υπέροχη η φωνή του, λιδωρήθηκε. Τα πρότυπα λοιπόν τα χριστιανικά τα λιδωρούνε, τα πρότυπα τα νεοταξίτικα με τα τρανς άτομα και τη ΛΟΑΤ κοινότητα τα εγκομιάζουν και τολμούν να τα συγκρίνουν και με θρύλους του τραγουδιού. Πάμε να δούμε το βίντεο και αμέσως μετά να το σχολιάσουμε. Παρακαλώ. Το βίντεο να δούμε. Το έχουμε το δούμε. Μάλιστα, σε πολύ λίγο. Ενημερώστε με παρακαλώ. Κύριε Ζωγράφο. Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι ότι αυτά τα υποπροϊόντα, τα τηλεοπτικά, γιατί είναι υποπροϊόντα, παίζουν ένα συγκεκριμένο ρόλο. Το ρόλο αυτό ακριβώς που είπε προηγουμένως ο κύριος Καραγιάννης, δηλαδή του διάμεσου της νέας τάξης πραγμάτων. Με κάθε τρόπο, επίσης να ξέρουμε, δεν ξέρω, οι τηλεθεατές το γνωρίζουν, εσείς το γνωρίζετε σίγουρα, κάποιοι τηλεθεατές δεν το γνωρίζουν, ότι ο Sky επί της ουσίας είναι τουρκικών συμφερόντων. Είναι γνωστή η συμφωνία που έχει γίνει μεταξύ του Αλαφούζου και του Ατζούν, ο οποίος ουσιαστικά έχει το μεγαλύτερο κομμάτι της παραγωγής των προϊόντων του Sky. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι καθόλου τυχαίο ότι στην ελληνική τηλεόραση, ειδικά στο Sky, παίζουν τέτοιου είδους υποπροϊόντα, εν αντιθέσει με αυτά που παίζουν στην τουρκική τηλεόραση, η οποία βεβαίως, επειδή έχει άλλο καθεστώς, δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το περιεχόμενο. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι όλα στην ελληνική τηλεόραση, να μην πω όλα, αλλά εν πάση περιπτώσει το 95% είναι κατευθυνόμενο. Κατευθυνόμενο προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, κατευθυνόμενα έτσι ώστε ο κόσμος να εθιστεί στο φαινόμενο αυτό, το οποίο είναι τουρκολαγνία. Από τη μία, ναι, βλέπετε, οι περισσότερες εκπομπές με τις τουρκικές σειρές παίξαν στο Sky. Τα προϊόντα αυτά τώρα τα οποία αναφέρετε, με το περιεχόμενο αυτό, παίζουν στο Sky. Αυτό λοιπόν δεν είναι τυχαίο. Δεν πάνε πίσω βεβαίως τα υπόλοιπα κανάλια, αλλά ο Sky υπερθεματίζει. Μάλιστα. Για να δούμε. Για να δούμε. Να το δούμε το βίντεο. Πάμε παρακαλώ, ρίχτε το. Πάμε να δούμε λοιπόν κάποιο απόσπασμα. Όσο μπορεί παρακαλώ πολύ, όσο μπορεί πατήσει το πλέον να δούμε, όσο μπορούμε να δούμε. Να καταλάβουμε τι γίνεται. Να καταλάβουμε τι γίνεται. Γιατί πραγματικά ξαναλέμε, υπήρχε ένα άνθρωπο, εδώ είναι λοιπόν, βάλτε φουλ εικόνα. Από πολύ μικρή ηλικία, φόραγα τα κουνιά της μαμάς μου και χόρευα στο σπίτι. Στην καραντίνα, προσπαθούσα να βρω πάρα πολύ το ποια είμαι. Γράφτηκα σε μια σχολή χορού. Το drag με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί την ώρα που βαφόμουν έβλεπα τη γυναίκα που ήθελα να είμαι. Είμαι η Angel, είμαι 18 χρονών, είμαι από την Αθήνα και ασχολούμαι ερασιτεχνικά με το τραγούδι και το χορό και το μακιγιάζ. Πάντα έτσι λέγαμε από μικρό παιδί να κάνει ό,τι ακριβώς θέλει. Τα όνειρα είναι δικά της, οι επιθυμίες είναι δικές της, οπότε ποτέ δεν σταθήκαμε εμπόδιο, πάντα δίπλα της. Και αυτό είναι για μας πολύ σπουδαίο. Έχω πάρα πολύ στήριξη από όλους τους φίλους μου, την οικογένειά μου, τους αγαπώ όλους. Και ίσα ίσα είναι αυτοί οι άνθρωποι που μου είπανε μην το παρατήσεις ποτέ γιατί αυτό είσαι εσύ. Και μη σε ρίχνει τίποτα, ούτε το τι λέει ο κόσμος, ούτε τίποτα. Και υπάρχει και πολλοί κόσμος ο οποίος μου έχει πει συγγνώμη που σε έκρινα πριν σε γνωρίσω. Και αυτό με ακούμπησε πάρα πολύ μέσα μου και χάρηκα. Μάλιστα. Κοιτάξτε, πρέπει να γίνει σαφές. Υπάρχει αυτή η αυτοθυματοποίηση. Πάντως, πολλοί κόσμος συγκινήθηκε. Υπήρχαν και αντιμηνύματα συγκίνησης που ήταν ένα νέο παιδί που έκανε μια επιλογή διαφορετική. Να αλλάξει φίλο, να κάνει
από αγόρι να γίνει κορίτσι και να είναι δίπλα οικογένεια και να στηρίζει. Και λέγανε μπράβο στην οικογένεια που στηρίζει. Η Δούκη σας ζει? Όχι. Όχι βέβαια, έχει πεθάνει εδώ και χρόνια. Καλύτερα. Από το... Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο? Βεβαίως. Εγώ, καταρχήν, το The Voice δεν το θεωρώ υποπροϊόν, όπως είπε ο καλεσμένος μας ο κύριος ζωγράφος. Στο The Voice όμως δεν πήγε μόνο αυτό το παιδί, το οποίο αυτό παιδί θα πρέπει να πούμε ότι από 4 χρόνων είχε καταλάβει και φόρεγε τα κούνια ότι αυτό το παιδί κάτι άλλο συμβαίνει, κάτι λάθος πάει, και καλά έκανε για μένα και επέλεξε τον δρόμο του, γιατί προέχει η ψυχική ισορροπία αυτών των ανθρώπων και ενός τέτοιου παιδιού, και καλά έκαναν και οι γονείς και το στήριξαν. Όμως το συγκεκριμένο υποπροϊόν πήγε και ο κύριος Λάμπρος Καυκούλας, ένας άνθρωπος που έχει πρόβλημα όρασης, ο οποίος είναι οικογενειάρχης, συγκίνησε με την ιστορία του, ερμήνευσε το παραδοσιακό τραγούδι «Τζουμέρκα μου περήφανα» και μέσα σε δευτερόλεπτα γύρισαν και οι τέσσερις coaches του The Voice. Λοιπόν, Χαρά λεμονή! Ξέρε χαρά, δηλαδή συγγνώμη, εγώ το συσχετισμό δεν μπορώ να δει. Δεν κολλάει και εγώ δεν καταλαβαίνω το συσχετισμό. Δηλαδή επειδή πήγε η κοπέλα η συγκεκριμένη που είναι ταλαντούχα και άξια, και επειδή πήγε ο άλλος με τον Τζουμέρκα, τι σημαίνει, ότι υπάρχει ισορροπία? Απάντησα σε αυτό που είπε ο κύριος ο καλεσμένος. Ο κύριος ζωγράφος. Είναι ένα υποπροϊόν. Δεν είναι υποπροϊόν, διότι αυτό το υποπροϊόν το οποίο χαρακτήρισε φιλοξενεί και ποιότητα. Και μέχρι τώρα το The Voice έχει φιλοξενήσει ποιότητα. Και ανάμεσα στους ανθρώπους που φιλοξένησε είναι και ο συγκεκριμένος. Όσοι από αυτούς που θα βγουν θα κάνουν καριέρα. Πείτε μου έναν που θυμάστε αυτό, αυτή τη στιγμή δεν συζητάμε. Πείτε μου έναν που θυμάστε το τελευταίο. Θυμάστε το τελευταίο. Τώρα μην αλλάζουμε την κουβέντα τώρα και το πάμε αλλού. Δεν συζητάμε τώρα αυτό. Συζητάμε για τους χαρακτηρισμούς περί υποπροϊόντος κτλ. Αυτό συζητάμε. Η κυρία Λεμονή θα πρέπει να αντιληφθεί, αν δεν αντιλαμβάνεται, φαντάζομαι το αντιλαμβάνεται γιατί είναι εμπειρότατη, ότι μέσω αυτού του προϊόντος, αυτό είπα εγώ, περνάει μια συγκεκριμένη κατευθυνόμενη ατζέντα. Συμφωνείτε σε αυτό ή διαφωνείτε? Είναι η ζωή αυτή. Τι να κάνουμε? Αυτή ναι, είναι αλλά η ζωή, ξέρετε κυρία Λεμονή, δεν είναι κατευθυνόμενη ατζέντα. Δηλαδή η ζωή έχει, ατζέντα, μπορούσαμε η ζωή, να πούμε... κυρία Λεμονή, έχει και τους παιδοβιαστές. Δηλαδή θα πρέπει να τους παρουσιάσουμε μα σε μια εκπομπή ίδιο, έτσι ώστε να είναι όλοι χαρούμενοι. Έχει και τους κτηνοβάτες. Είναι έχει το ίδιο και, τώρα. Δηλαδή είναι υπάρχουν μέτρο πάρα πολλά πράγματα δίνεται μέσα στη ζωή και πολλά περισσότερα ακόμα μέσα στα δικαστήρια. Αν είναι να κάνουμε αναπαράσταση της ζωής αυτής, δηλαδή της ζωής του περιθωρίου, μέσα σε ένα κανάλι το οποίο μεγάλης ακροαματικότητας και σε prime time στην οποία βλέπουν παιδιά, να μου λείπει. Εξ αυτού λοιπόν εγώ το χαρακτήρισα υποπροϊόν. Γιατί αν το έπαιζε στην ώρα 2 με 4 τη νύχτα, θα μπορούσε να βγει και η Αλόμπα. Συγγνώμη, είναι το ίδιο τώρα, δηλαδή είναι δυνατόν να λέτε ότι η παράνομη είναι το ίδιο με την περίπτωση ενός παιδιού? Που είχε αυτό το θέμα το οποίο το ξεπέρασε με αυτό το τρόπο. Για τα θέματα που είπατε για τους χαρακτήρες που περιγράψατε προηγουμένως, ο ένας κτηνοβάτης είναι παράνομος. Αυτό λέει η κυρία Λεμονή. Η κτηνοβασία, με συγχωρείτε, δεν είναι παράνομη. Στην Ελλάδα είναι. Από πού και ως πού είναι παράνομη? Μα ένας που σκοτώνει δεν είπατε μόνο για την κτηνοβασία, είπατε και κάτι άλλο. Ότι για τους παιδόφιλους. Δεν είναι η παιδοφιλία παρανομία. Έχει σχέση, συγκρίνεται, κύριε ζωγράφε, συγκρίνεται η παιδοφιλία και η κτηνοβία με την περίπτωση ενός παιδιού? Απαντήστε, κύριε ζωγράφε. Ακριβώς. Αυτό συγκρίνονται που δεν εννοείται αυτά να καταλάβει δύο. Προφανώς. Είναι... Σας λέει, συγκρίνονται αυτά τα δύο, κύριε ζωγράφε? Βεβαίως συγκρίνονται. Βεβαίως συγκρίνονται. Αν μιλάγαμε πριν από 20 χρόνια, θα ξέρατε ότι κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις, οι οποίες σήμερα είναι κάθε μέρα στα κανάλια... Απαντήστε, κύριε Λεμονή. Ψυχιατρικό φαινόμενο. Τι να απαντήσω, πραγματικά αυτά τα πράγματα μου ακούγονται εξωπραγματικά και λυπάμαι που δεν είμαι και στο Skype για να μπορέσω να έχω καλύτερη επικοινωνία. Αυτό, εγώ ζω σε άλλη χώρα τότε, άμα ακούω αυτά τα πράγματα. Η παιδοφιλία με την κτηνοδία συγκρίνεται με την περίπτωση ενός 18χρονου παιδιού που έγινε τώρα που είναι εγώ για μιλάω, κυρία Λεμονή, για τις αποκλίσεις. Αυτό είπα. Δεν συνέκρινα ούτε
τους ψυχανόμενους, ούτε τους δολοφόνους, ούτε τους εμπόρους ναρκωτικών, ούτε τους κτηνοβάτες. Είπα για την απόκληση. Και αν η απόκληση αρχίζει και γίνεται συμβατή με τα μάτια των παιδιών και της κοινωνίας, το αποτέλεσμα θα είναι να βλέπεις περισσότερη απόκληση καθημερινά σε όλα τα κανάλια. Και πλέον αυτό που θα μείνει στα κανάλια θα είναι η απόκληση. Αυτό είναι. Τα παιδιά μου δεν θα γίνονται drag queen επειδή βλέπουν μία περίπτωση σε ένα κανάλι. Βλέπουν απλά μία περίπτωση που συνέβαινε ανέκαθεν και υπήρχαν στο παρελθόν παιδιά που εξαιτίας αυτής της παρέκκλησης που λέτε αυτοκτονούσαν. Τώρα απλά χαρά τα μου, παιδιά αυτά βρίσκουν λύση και ζουν. Άκουσε με, χαρά μου. Προφανώς δεν λέει κανείς ότι αυτά που είναι το περίεργο, ρε παιδιά. Αυτοί οι άνθρωποι προφανώς είναι ίσοι, έχουν ίσα δικαιώματα με όλους μας. Δεν είναι ίδιοι, αλλά δεν μπορούμε όμως με το έτσι θέλω να μας επιβληθεί μια κανονικότητα όπως τώρα διαβάζουν τρανς γυναίκες παιδικά παραμύθια που οργανώνεται από εδώ τώρα, και από εκεί. Ρε, γιατί... εσύ, Ανδρέα, δηλαδή συγγνώμη τώρα κι εσύ. Μιλάω τώρα για τα παιδικά παραμύθια. Εδώ μιλάμε για μια συγκεκριμένη εκπομπή, για μια συγκεκριμένη παρουσία ενός συγκεκριμένου παιδιού. Μάλιστα. Μένουμε απλά εδώ. Τα πράγματα. Μένουμε εδώ, κύριε Σιγητή. Αν λοιπόν είχε ειδική σήμανση, εγώ θα το δεχόμουν. Μα είχε γιατί ειδική, να σήμανση. Ειδική σήμανση. Το παιδί αυτό ζει σε αυτή την κοινωνία. Περιφέρεται σε αυτή την κοινωνία. Έρχεται σε επαφή με κόσμο σε αυτή την κοινωνία. Για, θα του στερήσουμε εμείς το δικαίωμα να πάει να δείξει το ταλέντο του επειδή δεν μας αρέσει. Αυτό σας λέω και εγώ, κύριε Λεμονή, ότι επειδή στην κοινωνία συμμετέχουν και άλλες αποκλίσεις, να τις δείξουμε και αυτές λοιπόν. Αυτό είπα και εγώ. Η ίδια απόκληση δεν είναι. Η μία απόκληση δεν είναι ίδια με την άλλη. Και ποιος θα τις κρίνει τις αποκλίσεις, κύριε Λεμονή, εσείς? Μα είναι δυνατόν να μου λέτε ότι ένας δολοφόνος επειδή έχει απόκληση συγκρίνεται είπα με την περίπτωση ενός παιδιού? Εγώ είπα για δολοφόνο. Ένας εγώ είπα άλλες αποκλήσεις. Εγώ δεν είπα δολοφόνο, νωρίτερα. Είπα αποκλήσεις. Ο παιδόφιλος συγκρίνεται με την περίπτωση αποκλήσεις ενός παιδιού. Σεξουαλικές αποκλήσεις. Μάλιστα. Είναι το ίδιο. Εντάξει. Ο κόσμος βγάζει συμπεράσματά του, ο καθένας αντιλαμβάνεται όπως θέλει το κάθε θέμα. Μένουμε εδώ, κυρίες και κύριοι. Πάμε γρήγορα να δώσουμε για όλους εσάς ρεύμα φτηνότερο και όχι μόνο αυτό. Όταν θα σας έγινε ο λογαριασμός του ρεύματος, θα παίρνετε πίσω σε παροχές, δώρα αλλά και μετρητά όλη την αξία του λογαριασμού του ρεύματός σας. Στο 215-000-5960. Με παγιωμένη την αξία του ρεύματος. Δεν θα ανεβαίνει και ας γίνονται πόλεμοι και ας γίνονται ό,τι πάει να γίνει. Θα έχετε κέρδος τεράστιο. Γιατί? Γιατί στην ουσία θα μην πληρώνετε ρεύμα. Γιατί ό,τι έχετε καταναλώσει θα σας έχετε φθηνότερο το ρεύμα από οπουδήποτε αλλού θα ήσασταν. Και όχι μόνο αυτό, θα σας επιστρεφούν πίσω τα χρήματα του λογαριασμού σε παροχές, δώρα και μετρητά. Αρκεί να καλέσετε τώρα στο 215-000-5960. Τηλεφωνήστε τώρα και κάντε δικιά σας αυτή την ανεπανάληπτη τηλεοπτική προσφορά. Μόνο για λίγες μέρες ακόμα. Μόνο για 2-3 μέρες ακόμα προλάβετε. 215-000-5960. Αποκτήστε τώρα φθηνότερο ρεύμα. Κάθε μήνα όλοι κερδίζουν γιατί παίρνετε πίσω την αξία του λογαριασμού σε παροχές, δώρα και μετρητά. 215-000-5960. Σε λίγο κυρίες και κύριοι, θα πάμε να δούμε τι περίκη καταγγελία έχει κάνει ο Μπογδάνος, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, που καταγγέλει τη Σοφία Βούλτεψη. Πληροφορίες μας λένε ότι η κυρία Βούλτεψη θα κινηθεί νομικά κατά του κυρίου Μπογδάνου. Θα δούμε τώρα αν αληθεύουν οι καταγγελίες του ή όχι. Σε πάρα πολύ λίγο θα ακούσουμε ένα βίντεο το οποίο είχε ανέβει από τον κύριο Μπογδάνο. Ένα πόσο, ήταν τεράστιο. Ναι. Για να δούμε τώρα αν είναι αληθινά οι καταγγελίες τις οποίες κάνει ή είναι στημένες, φτιαγμένες όπως κάποιοι ισχυρίζονται. Σε λίγο λοιπόν θα δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και αν είναι αλήθεια αυτά που λέει ο κύριος Μπογδάνος ή είναι συκοφάντης ο κύριος Μπογδάνος. Θα τα δούμε σε λίγο. Αλήθεια λέει ο Μπογδάνος αυτό το ρεπορτάζ που έχει παρουσιάσει ή είναι παραμυθένιο. Λέει αλήθεια ο κύριος Μπογδάνος. Είδαμε που ο κύριος Μπογδάνος να πάει ως κατηγορούμενος για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Άλλη αλήθεια ο κύριος Μπογδάνος είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Άλλη ψέματα είναι επικίνδυνος ο κύριος Μπογδάνος που έχει δημόσιο βήμα και μιλάει. Θα τα δούμε σε λίγο. Πάμε πρώτα όμως να δώσουμε το αγαπημένο μας κολαγόνο στο 211-1600 και επιστρέφουμε εδώ να τα βγάλουμε όλα στη φορά.
Golden Plus. Ένα εξαιρετικό συμπλήρωμα διατροφής με ενισχυμένη ποσότητα κολαγόνου και υαλουρονικού. Με βιταμίνη C, βιταμίνες B1, B2, B5, B6, μαγνήσιο, MSM, συνένζυμο Q10, κουρκουμίνη και πιπερίνη. Ιδανικό για όλες τις ηλικίες, για άντρες και γυναίκες. Μία υπερφόρμουλα που δεν πρέπει να χάσετε. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και υποφεληθείτε της προσφοράς που τρέχει για 2 μπουκαλάκια Golden Plus μόνο με 39,90 και δωρεάν τα έξοδα αποστολής. Μαζί με τα 2 Golden Plus θα έρθει εντελώς δωρεάν και η βιταμίνη B12 για έξτρα ενίσχυση του οργανισμού σας. Δώστε στον οργανισμό σας ό,τι του αξίζει. Golden Plus. Θωρακίστε τον οργανισμό σας με το πληρέστερο συμπλήρωμα διατροφής Golden Plus. Προσοχή! Δεν είναι φάρμακο. Κάνει και για διαβητικούς. Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες. Δώστε στον οργανισμό σας αυτό που του αξίζει. Την τόνωση, την ενέργεια και την απόδοση. Golden Plus. Το συμπλήρωμα κολαγόνου που θα επιλέξεις θα σε βοηθήσει στην αντιγύρανση, στη μείωση των ρητίδων και των λεπτών γραμμών του προσώπου, στη μείωση της κυταρίτιδας, στην ενυδάτωση του δέρματος. Θα βελτιώσει την ελαστικότητα του δέρματος, θα βοηθήσει τα οστά και τις αρθρώσεις, θα βοηθήσει στην υγεία των μαλλιών και των νυχιών. Οι αρθρώσεις ενισχύονται, οι πόνοι μειώνονται, η ευληγησία και η κινητικότητα της άρθρωσης αυξάνονται. Αυξάνεται η ελαστικότητα και η λάμψη του δέρματος, η σφριγγυλότητα και η φωτεινότητα. Τα μαλλιά δυναμώνουν και μακραίνουν πολύ πιο γρήγορα. Τα νύχια δυναμώνουν και δείχνουν πιο υγιή. Το Golden Plus έρχεται με ενισχυμένη ποσότητα κολαγόνου, υαλουρονικό, μαγνήσιο, MSM, συνένζυμο Q10, κουρκουμίνη, πιπερίνη, βιταμίνες C, βιταμίνες B1, B2, B5, B6. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και κάντε δικό σας αυτό το υπερσυμπλήρωμα διατροφής μοναδικό για όλες τις ηλικίες. Τι είναι το κολαγόνο και τι προσφέρει? Το κολαγόνο είναι μια σημαντική πρωτεΐνη που υπάρχει στο σώμα μας και προσφέρει δομή και υποστήριξη στους ιστούς. Παίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της φρυγιλότητας, της επιδερμίδας, της ελαστικότητάς της και της ενυδάτωσής της, με αποτέλεσμα μια νεανική παρουσία. Ωστόσο, καθώς μεγαλώνουμε, η παραγωγή κολαγόνου μειώνεται με αποτέλεσμα τη δημιουργία ρητίδων και τη χαλάρωση της επιδερμίδας. Golden Plus. Ένα εξαιρετικό συμπλήρωμα διατροφής με ενισχυμένη ποσότητα κολαγόνου και υαλουρονικού. Με βιταμίνη C, βιταμίνες B1, B2, B5, B6, μαγνήσιο, MSM, συνένζυμο Q10, κουρκουμίνη και πιπερίνη. Ιδανικό για όλες τις ηλικίες, για άντρες και γυναίκες. Μία υπερφόρμουλα που δεν πρέπει να χάσετε. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και υποφεληθείτε της προσφοράς που τρέχει για 2 μπουκαλάκια Golden Plus μόνο με 39,90 και δωρεάν τα έξοδα αποστολής. Μαζί με τα 2 Golden Plus θα έρθει εντελώς δωρεάν και η βιταμίνη B12 για έξτρα ενίσχυση του οργανισμού σας. Δώστε στον οργανισμό σας ό,τι του αξίζει. Golden Plus. Τα ωφέλη του κολαγόνου στο πρόσωπό μας. Το κολαγόνο είναι σημαντικό γιατί διατηρεί την επιδερμίδα του προσώπου μας νεανική. Δημιουργεί δύναμη, σφριγγυλότητα και ενυδάτωση. Στοιχεία που δημιουργούν μια ορατά νεανική επιδερμίδα. Αυτό βοηθάει την επιδερμίδα σου να φαίνεται δροσερή και σφριγγυλή, απαλή και λία, λαμπερή και υγιής, ελαστική με ικανότητα ανανέωσης. Η ευαίσθητη περιοχή των ματιών φαίνεται φωτεινή και αναζωογονημένη. Θωρακίστε τον οργανισμό σας τώρα με το Golden Plus για ενέργεια, κίνηση, ζωντάνια και απόδοση. Golden Plus τα αλλάζει όλα, βελτιώνει το νοσοποιητικό σας σύστημα και προσφέρει κίνηση και απόδοση. Το δίδυμο κολαγόνου και υαλουρονικού έχει τη δυνατότητα να απαλύνει μέχρι και τις πιο βαθιές ρητίδες, να χαρίσει ανθεκτικότητα στην επιδερμίδα και να προλάβει την εμφάνιση κυλίδων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και προλάβετε τις προσφοράς που τρέχει. 2 Golden Plus θα γίνουν δικά σας και εντελώς δωρεάν η βιταμίνη B12 για έξτρα ενίσχυση του οργανισμού. 211-1600. Τηλεφωνήστε τώρα και προλάβετε αυτής της καταπληκτικής προσφοράς από την TV Forum. Φίλες και φίλοι, η TV Forum έρχεται με μία μοναδική προσφορά για όλους εσάς. 2 μπουκαλάκια Golden Plus των 500ml έκαστος, μόνο με 39,90 και δωράκι η βιταμίνη B12 για έξτρα ενίσχυση του οργανισμού σας. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και υποφεληθείτε της μοναδικής προσφοράς που τρέχει από την TV Forum. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
Εδώ κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, θα είμαστε κοντά σας έως και τις 9 παρα 10. Πάμε γρήγορα να δούμε τι έχει γίνει λοιπόν με το θέμα το οποίο έχει βγάλει ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Είναι αληθινές ή ψεύτικες οι καταγγελίες οι οποίες κάνει? Αν είναι ψεύτικες, θα πρέπει ο κύριος Μπογδάνος να βρεθεί κατηγορούμενος. Αν είναι αληθινές, θα πρέπει να παρέμβει εισαγγελέας. Αλλά έτσι κι αλλιώς, με τα όσα λέει και τα όσα βγαίνουν, θα πρέπει να παρέμβει εισαγγελέας έτσι κι αλλιώς. Είτε θα πρέπει να παρέμβει εισαγγελέας για το αν είναι πραγματικές οι καταγγελίες, ή πρέπει να παρέμβει έτσι κι αλλιώς εισαγγελέας, αν είναι ψεύτικα αυτά τα οποία λέει ο κύριος Μπογδάνος και δεν είναι αληθινό το ρεπορτάζ. Να πούμε λοιπόν τι έχει συμβεί, κύριε Ζωγράφη, να μας βοηθήσετε κι εσείς. Ναι. Ο κύριος Μπογδάνος κατέγραψε κάτι το οποίο έλαβε χώρα ζωντανά από μία εκπομπή η οποία ξεπέμπετο από το Facebook, και αυτή την εκπομπή την έκαναν δύο Πακιστανοί, ο πρόεδρος της πακιστανικής κοινότητας, Ασαρία νομίζω λέγεται, και ένας άλλος κύριος Πακιστανός επίσης. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της εκπομπής, χτυπάει το τηλέφωνο, όπως φαίνεται καθαρά στο βίντεο, ο κύριος πρόεδρος της πακιστανικής κοινότητας, Τζαμίλ νομίζω λέγεται, πριν σηκώσει το τηλέφωνο λέει, και ακούγεται καθαρά ότι λέει το όνομα της κυρίας Βούλτεψη, και λέει ότι είναι υπουργός, γιατί το είπε στα αγγλικά αυτό. Καλά, ξέρετε, ναι, ότι στα ουρντού, τα πακιστανικά δηλαδή, κάποιες λέξεις είναι αυτούσιες από την αγγλική γλώσσα, λόγω της κατοχής που είχαν αγγλική αποικία. Ήταν, εν πάση περιπτώσει, κάποιος ο οποίος άκουγε, καταλάβαινε εκείνη την ώρα ότι τον καλεί, κατά τα λεγόμενά του, η κυρία Βούλτεψη. Σηκώνεται λοιπόν αυτός από την εκπομπή, ζωντανή εκπομπή, και αρχίζει και μιλάει ελληνικά. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της συνομιλίας, ο έτερος, αυτός που έχει μείνει στην κάμερα, προέτρεπε τον κύριο Τζαμίλ να βγει έξω από το δωμάτιο. Γιατί προφανώς ακουγόντουσαν αυτά που έλεγε. Και πράγματι ακουγόντουσαν. Εκείνος δεν έφυγε ποτέ από το δωμάτιο, και έτσι το σύνολο της συνομιλίας, η οποία είναι μερικά λεπτά, από την πλευρά του κυρίου Τζαμίλ εδώ, ακούγεται πεντακάθαρα. Ακούγονται λοιπόν κάποιες λέξεις οι οποίες είναι κομβικές και πάνω στις οποίες, με προφανώς ρεπορτάζ, ο κύριος Μπογδάνος κατάφερε να αλλιεύσει, ακούγοντας πιθανώς το βίντεο αυτό αρκετές φορές, και όχι μία φορά που το άκουσα εγώ ή εσείς. Πακιστανικά κάποιες... μιλάνε. Πακιστανικά μιλάνε. Ελληνικά. Ο κύριος Τζαμίλ με την κυρία Βούλτεψη μίλαγαν ελληνικά. Εάν είναι η κυρία Βούλτεψη. Αλλά εκεί ακουστήκαν κάποια ονόματα τα οποία συνδέονται απόλυτα με την κυρία Βούλτεψη. Εδώ δηλαδή, λοιπόν. Ο κύριος Μπογδάνος, ναι. Ο κύριος Μπογδάνος μίλησε για κάποιον κύριο Μάνο, είπε ποιος είναι ο κύριος Μάνος στο Υπουργείο. Καλά, επειδή λέει ο κύριος Μπογδάνος τέτοια πράγματα, δεν σημαίνει ότι ο Θεός ο κύριος Μπογδάνος ξέρει τα πάντα. Αν ήξερε ο κύριος Μπογδάνος, πήγε στον εισαγγελέα! Ο κύριος Μπογδάνος λοιπόν πήγε στον εισαγγελέα! Αυτό έγινε χθες. Και τι έγινε χθες? Αν με κάτι σοβαρό πρέπει να είχε πάει πρωί-πρωί, όπως τρέχει κι άλλα να τρέχει και να γλύφει, να τρέχει αλλού κι αλλού, να πήγαινε στον κύριο εισαγγελέα. Ο κύριος Μπογδάνος. Εγώ ρωτώ λοιπόν. Πήγε ο κύριος Μπογδάνος να τη φωνήσει εισαγγελέα? Εάν είναι αληθινά αυτό το οποίο λέει ο κύριος Μπογδάνος, είναι πολύ πολύ σοβαρά. Εάν όμως είναι ψέματα αυτά που λέει ο κύριος Μπογδάνος, είναι επικίνδυνος για τη δημοκρατία ο κύριος Μπογδάνος. Εάν είναι ψέματα αυτά. Αν λέει η αλήθεια ο κύριος Μπογδάνος, μισό λεπτάκι. Αν λέει η αλήθεια ο κύριος Μπογδάνος, είναι πάρα πολύ σοβαρά και θα πρέπει να υπάρχει παρέμβαση ήδη να έχει γίνει του εισαγγελέα. Πήγε ο κύριος Μπογδάνος στην εισαγγελία. Πήγε ο κύριος Μπογδάνος να καταγγείλει. Η κυρία Βούλτεψη το διέψευσε. Δεν το γνωρίζω. Να διαψεύσετε, επειδή είπε ο κύριος Μπογδάνος κάτι, βλέπει. Διέψευσε και ανακοίνωσε το Υπουργείο σήμερα. Το Υπουργείο έβγαλε. Και τι λέει το Υπουργείο, Ανδρέα Καραγιάννη? Διαψεύει. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν έχω μπροστά μου την ανακοίνωση. Διαψεύει όμως πλήρως το ρεπορτάζ και κάνει λόγο για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να εξαργυρώσουν όλο αυτό με πολιτικές καριέρες.
Υπονοώντας αυτό. Να πω την ανακοίνωση επειδή την έχω. Διάβασε μας την ανακοίνωση, Υπουργέ. Λοιπόν, εδώ και μερικές ώρες έχει στηθεί ένας μηχανισμός παραπληροφόρησης, μία άθλη εκστρατεία κατά συκοφάντη σεισμού, καθώς και στελεχών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στο πλαίσιο ενός ακροδεξιού εμφύλιου πολέμου μέχρι συσχάτων και μιας ανελαίτης μάχης επικράτησης και επηρεασμού του ακροδεξιού ακροατηρίου. Ενημερώνω ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης συνομιλεί εδώ και πολλά χρόνια θεσμικά με όλες τις κοινότητες και τους προέδρους, οι οποίοι μεταφέρουν τα αιτήματα και τα προβλήματα των ανθρώπων που εκπροσωπούν και που νομίμως διαμένουν και εργάζονται στην Ελλάδα. Πρόκειται για αιτήματα και προβλήματα σχετιζόμενα κυρίως με την νόμιμη μετανάστευση, την εργασία, το εργασιακό τράφικινγκ, τις οικογενειακές επανενώσεις. Οι επικοινωνίες διεξάγονται πάντα στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας με καλή πίστη και με γνώμονα την κοινωνική ειρήνη. Η δουλειά μας είναι να ακούμε όλους, να παραλαμβάνουμε τα αιτήματα, να εξηγούμε και να βγάζουμε τα όρια. Όσοι νομίζουν ότι θα εξασφαλίσουν ένα κομμάτι ακροδεξιάς πίτας διασπείροντας ψευδείς ειδήσεις και εμπλέκοντας νόμιμους θεσμικούς φορείς αλλά και εργαζόμενους και ιδιώτες που δε μία σχέση έχουν, θα υποχρεωθούν να αποδείξουν τα λεγόμενά τους. Να πάει λοιπόν ο κύριος Μπογδάνος να αποδείξει αυτά τα οποία είπε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση. Να πάει ο κύριος Μπογδάνος στον εισαγγελέα. Θα έπρεπε και ο κύριος Μπογδάνος να το πρωί στον εισαγγελέα. Όχι να περάσουν 4 μήνες, 5 μήνες να πάρει. Έπρεπε να έχει πάει ήδη ο κύριος Μπογδάνος στον εισαγγελέα και να έχει καταθέσει αυτά τα οποία έπρεπε να καταθέσει. Φίλτατε. Μπογδάνε, γιατί δεν πήγες. Και συγγνώμη δύο λεπτάκι. Εδώ υπάρχει μια διάψευση του Υπουργείου. Δεν υπάρχει διάψευση. Διάψευση είναι. Δεν υπάρχει διάψευση. Δεν γράφει η ανακοίνωση. Εγώ τώρα την άκουσα την ανακοίνωση. Δεν γράφει η ανακοίνωση ότι το Υπουργείο ή η κυρία Βούλτεψη δεν μίλησε με τον Πακιστανό. Το αντίθετο λέει, ότι οι συνομιλίες γίνονται στα πλαίσια του νόμου και ότι συζητάμε με όλες τις κοινότητες. Δεν είπε ότι δεν μίλησα, άρα λοιπόν... Το να μιλήσουν, πού είναι το έγκλημα, παιδί. Συγγνώμη, δεν είναι έγκλημα το να μιλήσουν. Μα ποια είναι η δουλειά του Υπουργείου Μετανάστευσης. Και εμείς είμαστε εναντίον της κυβέρνησης, χτυπάμε την κυβέρνηση, αλλά να έχουμε και τα λογικά μας. Και ένας αστυνομικός συναντήγεται, πάει στο αστυνομικό τμήμα σε εγκληματίας. Τι σημαίνει, ότι η αστυνομία συνομιλεί με εγκληματίες. Και ένας δικηγόρος θα συναντήσει έναν πελάτη ο οποίος είναι κατηγορούμενος για ένα δίκημα. Τι σημαίνει αυτό, θα κατηγορήσουμε τους δικηγόρους επειδή συναντάνε κάποιον ο οποίος... Πολύ σωστά, αλλά ακούστε, πρέπει να δούμε το εξής. Είναι αυτή η υποκλοπή, εδώ μιλάμε για καταγραφή φερωμένου ως μέλους της κυβερνήσεως. Αυτό έγινε στα πλαίσια μιας δημόσιας ομιλίας ή η καταγραφή έχει άλλο χαρακτήρα... Και νομικά νομίζω θα έχει και άλλη αντιμετώπιση. Δηλαδή, ήταν νόμιμη ή έκνομη η ενέργεια. Η καταγραφή και όλο αυτό το που έχει γίνει. Εδώ λοιπόν τίθονται σοβαρά θέματα νομιμότητας, τίθονται σοβαρά ζητήματα δημοκρατίας. Και εδώ λοιπόν ο κύριος Μπογδάνος, ο οποίος υποτίθεται ξέρει και τους νόμους, επειδή έχει γνώση, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Γιατί θα πρέπει να βρεθεί αυτή τη στιγμή στην εισαγγελία, να δώσει ό,τι στοιχεία έχει και αν αποδειχθεί. Ότι όλα αυτά ήταν φούμαρα. Ή όλα αυτά τα οποία δεν έχουν υποθεί, δεν είναι πραγματικά ή από σκοπού κάπου αλλού. Εδώ μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο πλήττει τη δημοκρατία και εκεί οι ευθύνες είναι βαρύτατες και λυπάμαι πολύ για τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, το οποίο το έχω πολύ συμπάθεια. Άρα και κάτι άλλο, κύριε Καμπούρη, θα μου επιτρέψετε να πω. Βεβαίως. Εγώ άκουσα, χωρίς να ξέρω πακιστανικά, και τους δύο Πακιστανούς να μιλάνε για Βούλτεψη, καθαρότατα. Μισό λεπτά, λοιπόν, χτυπά το κινητό μου. Μισό λεπτά, συγγνώμη, χτυπά το κινητό μου. Ναι, Κυριάκος Μητσοτάκης, εσύ είσαι. Α, συγγνώμη, χτυπά το κινητό μου. Έλα, Κασελάκη, ανοίξε το γυμναστήριο. Άρα λοιπόν. Το άνοιξε το γυμναστήριο δικό σου. Πολύ θα καλά. Κάνουν και μασάζ στο γυμναστήριο, Κασελάκη. Τι μου λέτε τώρα, κύριε. Τι μου λέτε, κύριε Ζωγράφο, τώρα. Τι μου λέτε τώρα. Ο καθένας μπορεί να κάνει και να λέει ό,τι θέλει. Πάμε σε κολαγόνο και επιστρέφουμε. Πείτε μου. Άρα η κυρία Βούλτεψη, κύριε Καμπούρη, πρέπει να κάνει μήνυση στο Πακιστανό πρώτα απ' όλα. Θα πρέπει να κάνει μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Που χρησιμοποιεί το όνομά της. Αν αναφερόνται σε αυτή τη Βούλτεψη. Η Σοφία Βούλτεψη, υπουργός, εντάξει, μπορεί να υπάρχει κι άλλη. Εγώ για παράδειγμα σου πω. Έχω ένα κουμπάρο.
τον οποίο μπορεί καμιά φορά το λέω και γρουσούζει. Ξέρεις πώς το είχα περασμένο στο κινητό μου, Μητσοτάκης. Ωραία. Λοιπόν, και υπάρχει και κάτι άλλο. Είχα τον κουμπάρο και λέει Μητσοτάκης, γιατί το ίδιο κουμπάρο τον έλεγα γρουσούζει. Τι μου λέτε τώρα. Υπάρχει και κάτι άλλο που βγαίνει από την ανακοίνωση, θα μου επιτρέψετε. Γιατί έχω συνηθίσει να προσέχω τις λέξεις. Ακούσατε τι έγραψε η κυρία, δεν ξέρω, το είπε η κυρία Λεμονή. Με γνώμονα λέει, μιλάω λέει με τις κοινότητες στα πλαίσια των καθηκόντων κτλ. Με γνώμονα την κοινωνική ειρήνη. Τι θα πει αυτό. Γνώμονας κοινωνική ειρήνη, δηλαδή τι. Κινδυνεύει η κοινωνική ειρήνη από τους Πακιστανούς και αναγκάζεται η κυρία Βούλτεψη στα πλαίσια των καθηκόντων της να μιλάει τηλεφωνικά. Από τη στιγμή που ως χώρα, καλός ή κακός, εμείς λέμε προφανώς κακός. Κακός λέμε να υπάρχει αθρώα εισρωή ανθρώπων οι οποίοι δεν δικαιούνται να είναι εδώ. Όμως, από τη στιγμή που με όποιον τρόπο, είτε νόμιμα είτε παράνομα, έχουν έρθει κάποιοι άνθρωποι στην Ελλάδα και έχουν δημιουργήσει κοινότητες, οφείλεις ως αρμόδια κυβέρνηση να μιλάς μαζί τους και να μπορείς να τους ελέγξεις. Αν δεν τους ελέγξεις και δεν επικοινωνείς μαζί τους, θα τεθούν, εκεί είναι το πιο επικίνδυνο. Άρα πρέπει να έχουν εκπροσώπους αυτοί οι άνθρωποι, να μπορούν λοιπόν να ελέγχονται με έναν τρόπο και να ενημερώνονται το κράτος για τις κινήσεις τους και για το αν απειλούν, αν αποτελούν απειλή για την κοινωνική ζωή του τόπου και τους πολίτες, έτσι. Μάλιστα. Πάμε γρήγορα και γύρω στη διαφημίση και επιστρέφουμε. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα γρήγορα να δούμε στην νέα επίθεση κατά της Εκκλησίας από τον Πέτρο Τατσόπουλο. Ανδρέα Καραγιάννη, για πες μας τι ακριβώς έχει συμβεί αυτή τη φορά με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Ναι, έκανε μια συνέντευξη, έδωσε ο Πέτρος Τατσόπουλος και είπε λοιπόν πάλι κατά της Εκκλησίας, κατά της Ορθοδοξίας. Είπε ότι βέβαια θα τον ακούσουμε να λέει ότι δεν συμφωνεί με όλα αυτά που είναι όλα τα θαύματα, είναι κατασκευασμένα κτλ. Και ότι φυσικά υπάρχουν περιουσίες πολύ μεγάλες, οι οποίες περνάνε μέσα στα χέρια της Εκκλησίας από τις απάτες, τις οποίες δημιουργούν οι ίδιοι παπάδες. Πάμε να ακούσουμε τι λέει. Από αρχαιοτά των χρόνων, Μάγκη, οι απατεώνες, το πρώτο πράγμα που κάνανε ήταν να βγούνε και να πούνε δημοσίως ότι έχουν τα ίδια συμφέροντα με τα θύματα τους. Οι λύκοι και τα πρόβατα είμαστε από την ίδια μπάντα, είμαστε στο ίδιο στρατόπεδο. Και έρχονται κάτι περίεργοι τύποι, σαν τον Τατσόπουλο, και προσβάλλουν την πίστη μας. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με την πίστη των ανθρώπων. Για να σου το πω διαφορετικά, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τη μητέρα σου, την αδερφή μου, τη ξαδέρφη μου ή τον αδερφό μου, ο οποίος θα πάει μπροστά σε ένα εικόνισμα, θα το δει και θα πει ότι αυτό το εικόνισμα δακρύζει και μέσω αυτό η Παναγία, μέσα σε όλο αυτό το τεράστιο σύμπαν, στέλνει ένα προσωπικό μήνυμα σε μένα. Δεν έχω πρόβλημα με αυτόν. Έχω πρόβλημα με τον άλλον, με τον Πιτόνι, που θα πάει να το κάνει αυτό. Που αυτός δεν πιστεύει. Σίγουρα δεν πιστεύει ότι γίνεται θαύμα επειδή το κατασκευάζει ο ίδιος. Εντάξει. Και έχω πρόβλημα ότι αυτός, επειδή φοράει ράσα, είναι στο απειρόβλητο. Στο απειρόβλητο. Και μπορεί να κάνει ολέθρια πράγματα. Μπορώ εγώ να σταματήσω τη θεραπεία μου για τον καρκίνο ή να με πείσει ότι θα θεραπεύσει τη στηρότητά μου και να σταματήσω μια άλλη θεραπεία και να πάω να προσκυνήσω ένα ύφασμα μόνο και μόνο επειδή θα μου πει ότι αυτό το φόραγε η Θεοτόκος. Ακούμε τι λέει. Εντάξει, κοιτάξτε, ο άνθρωπος είναι πάσχη. Ο άνθρωπος έχει πλέον όχι απλά αιμονή. Νομίζει ότι κάνει σταυροφορία. Νομίζει ότι είναι σαν τον Δον Κιχώτη πάνω στ' άλογο. Και ότι τώρα με το βιβλίο του θα κάτσει και θα κάνει και θα αλλάξει τον τρόπο σκέψης, την πίστη μας, αυτά από τη βιωτή μας. Πλανάτε πλάνη νυχτρά. Ούτε η Εκκλησία, η Ορθόδοξη, η επίσημη, δεν τελεί θαύματα. Το ότι υπάρχουν κάποια σάπια μήλα τα οποία τα αναδεικνύουμε, οι οποίοι αυτοί οι καλόγεροι προφανώς εννοεί το Αβακούμ και το έχει κάνει καραμέλα και σημαία,
που κάνανε κάποιες αθλειότητες, κριθήκανε γι' αυτά, καθαιρέθηκαν γι' αυτά, είναι εκτός εκκλησίας. Στην εκκλησία συμβαίνουν θαύματα πάνω απ' όλα στην ψυχή μας. Το έχουμε δει, το βλέπουμε, το βιώνουμε, δεν το κάνουμε σημαία. Αλλά το ότι έχει αποκομίσει δήθεν περιουσία η εκκλησία, τα θαύματα είναι εντελώς ένα παραμύθι, γιατί ποτέ τα λεφτά τα οποία παίρνει ένας παπαδάκος και ένας μητροπολίτης δεν πάνε στην τσέπη του. Πάνε σε κοινοφελές έργο, πάνε σε συσίτια, πάνε στα ορφανά, πάνε σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ο κύριος Τατσόπουλος λοιπόν ας πάρει τα λεφτά από τα βιβλία που πουλάει, να πάει στις Μαλδίβες ή στις Σεϊχέλες. Γιατί η εκκλησία βοηθάει τον κάθε άνθρωπο ο οποίος παίρνεται και κάθε μέρα Ζωγράφο. Είναι στο πλευρό του. Κύριε Ζωγράφε. Εδώ κάποιοι ατάλλαντοι έχουν αποκτήσει περιουσία κάνοντας τους συγγραφείς. Λέω κάποιοι. Ξέρω πολλούς ατάλλαντους που υπάρχουν κάποιοι ηλίθοι που αγοράζουν αυτά που γράφουν. Και αυτοί έχουν κάνει περιουσία. Αλλά εμένα στο μυαλό μου υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Δεν ξέρω αν μπορείτε εσείς να με βοηθήσετε, κύριε Καμπούρη. Ξέρετε καλύτερα το πολιτικό γίγνεσθε. Αυτή τη βδομάδα σε ποιο κόμμα είναι ο κύριος Τατσόπουλος? Δεν το ξέρω. Μια ερώτηση έκανα γιατί... Ανάλογα τώρα. Τον έχουμε δει σε διάφορα. Γιατί αυτό δείχνει και κάτι. Δείχνει κάτι για την σύσταση ενός ανθρώπου. Για την ιδεολογική του, πώς να το πω, συνέπεια. Δείχνει και αυτό. Τίποτα άλλο. Και... πολύ ασχολητικά. Δεν έχει και λόγο. Είναι θλιβερό. Θλιβερό. Ένας άνθρωπος που έχει υπάρξει βουλευτής, το μόνο να τον ρωτάνε για πολιτική. Γιατί είδα τη συνέντευξη. Για πολιτική, για οικονομία, για όλα. Και σε όλο ο παρονομαστής του να το γυρνάει στην εκκλησία πλέον. Δεν μπορεί να αναθρώσει γνώμη και λόγο για άλλα θέματα, γιατί είναι τέτοια η αιμονή του, για να κάνει τι. Τι θεωρεί ότι κάνει? Θεωρεί ότι με αυτό, αυτό το κοινό, θέλει. Το πιστό κοινό ότι πάει εναντίον της εκκλησίας, το αντίθετο συμβαίνει. Κανείς δεν τον λαμβάνει στα σοβαρά. Χαρίζα, και είναι χαρά. Κρίμα, και είναι κρίμα γιατί είναι ταλαντούχος ως συγγραφέας. Όμως, επειδή τελεί υποκατοχήν πλέον, το πιστεύω ακράδαντα, δεν είναι πλέον ότι φλερτάρει με τον διάβολο, υπάρχει κατοχή. Ο άνθρωπος φαίνεται ότι είναι in possessed, που λέμε. Μάλιστα. Έχει μπει κανονικά, χρειάζεται εξορκισμό. Παρακαλώ, μένουμε εδώ, μένουμε εδώ. Να ευχαριστήσουμε. Δεν μπορώ να πω κάτι. Θες μια κουβέντα για να κλείσουμε. Ο Τατσόπουλος, αυτό που θέλει είναι να προωθήσει τα βιβλία του. Και κάθε τρεις και λίγο, ό,τι θυμάται χαίρεται. Τα έχει βάλει με την εκκλησία για να προωθήσει τα βιβλία του. Και εμείς τώρα αφιερώνουμε τόσο χρόνο σε ποιον, στον Τατσόπουλο. Αυτό ήθελα να πω μόνο. Αλλά τον Τατσόπουλο, χαρά μου, όταν του έκανε μήνυση ο κύριος Καμπούρης και κλεγόταν ο Τατσόπουλος, τον πήρε ο Πρωθυπουργός από την Ιαπωνία. Εσένα, αν σου κάνει μήνυση κάποιος, θα σε πάρει ο Πρωθυπουργός. Καλά, τώρα λες και τον πήρε ο Τραμπ. Εντάξει. Είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας όμως. Εντάξει. Δυο λεπτάκια. Έχει, λοιπόν, αν πιάσουν το γιο σου, τον άντρα σου, οποιοδήποτε, για ένα αυτόφορο, θα παρέμει Πρωθυπουργός για να βγει έξω? Όχι. Όχι, βέβαια. Μένουμε εδώ. Α, γι' αυτό λέμε. Να ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ιωάννη Ζωγράφο, τον γνωστό δικηγόρο. Ευχαριστούμε τη Χάρη Στεμπονή, τον Ανδρέα τον Καραγιάννη, τη Σαββούλα τη Λούρου. Μα πάνω απ' όλα όλους εσάς που και σήμερα είστε κοντά μας. 9 η ώρα ακολουθεί το πιο εκρηκτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής τηλεόρασης εδώ στο ΑΡΤ και φυσικά αμέσως τώρα μην χάσετε υπερπροσφορά κολαγόνου στο 211.600, μια μεγάλη προσφορά της TV Forum για όλους εσάς. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί μας, ο Θεός μαζί σας. Γεια και χαρά σε όλους. Golden Plus. Ένα εξαιρετικό συμπλήρωμα διατροφής με ενισχυμένη ποσότητα κολαγόνου και υαλουρονικού. Με βιταμίνη C, βιταμίνες B1, B2, B5, B6, μαγνήσιο, MSM, συνένζυμο Q10, κουρκουμίνη και πιπερίνη. Ιδανικό για όλες τις ηλικίες, για άντρες και γυναίκες. Μία υπερφόρμουλα που δεν πρέπει να χάσετε. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και υποφεληθείτε της προσφοράς που τρέχει για 2 μπουκαλάκια Golden Plus μόνο με 39,90 και δωρεάν τα έξοδα αποστολής. Μαζί με τα 2 Golden Plus θα έρθει εντελώς δωρεάν και η βιταμίνη B12 για έξτρα ενίσχυση του οργανισμού σας. Δώστε στον οργανισμό σας ό,τι του αξίζει. Golden Plus. Θωρακίστε τον οργανισμό σας με το πληρέστερο συμπλήρωμα διατροφής Golden Plus. Προσοχή, δεν είναι φάρμακο.
κάνει και για διαβητικούς. Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες. Δώστε στον οργανισμό σας αυτό που του αξίζει. Την τόνωση, την ενέργεια και την απόδοση. Golden Class. Το συμπλήρωμα κολαγόνου που θα επιλέξεις θα σε βοηθήσει στην αντιγύρανση, στη μείωση των ρητίδων και των λεπτών γραμμών του προσώπου, στη μείωση της κυταρίτιδας, στην ενυδάτωση του δέρματος. Θα βελτιώσει την ελαστικότητα του δέρματος, θα βοηθήσει τα οστά και τις αρθρώσεις, θα βοηθήσει στην υγεία των μαλλιών και των νυχιών. Οι αρθρώσεις ενισχύονται, οι πόνοι μειώνονται, η ευληγησία και η κινητικότητα της άρθρωσης αυξάνονται. Αυξάνεται η ελαστικότητα και η λάμψη του δέρματος, η σφριγγυλότητα και η φωτεινότητα. Τα μαλλιά δυναμώνουν και μακραίνουν πολύ πιο γρήγορα. Τα νύχια δυναμώνουν και δείχνουν πιο υγιεί. Το Golden Class έρχεται με ενισχυμένη ποσότητα κολαγόνου, υαλουρονικό, μαγνήσιο, MSM, συνένζυμο Q10, κουρκουμίνη, πιπερίνη, βιταμίνες C, βιταμίνες B1, B2, B5, B6. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και κάντε δικό σας αυτό το υπερσυμπλήρωμα διατροφής, μοναδικό για όλες τις ηλικίες.